Βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε κινητοποίηση στα πλαίσια στάσης εργασίας. Η νοσοκομειακή γιατρή για το φλέγον ζήτημα των μετακινήσεων γιατρών ΕΣΥ από τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης προς τα νοσοκομεία της περιφέρειας. Είναι μια τακτική η οποία τα τελευταία χρόνια έχει γιγαντωθεί από τις διοικήσεις των υγειονομικών περιφερειών. Είναι μια τακτική η οποία έρχεται να καλύψει με μπαλώματα τα τεράστια κενά που υπάρχουν στην περιφέρεια. Κενά τα οποία δεν είναι έκτακτα, αλλά πλέον έχουν παγιωθεί πάνω από 2 και 3 χρόνια στις περισσότερες περιπτώσεις. Και δεν ούτε λύνουν το πρόβλημα στα νοσοκομεία της περιφέρειας, αλλά δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα και κενά και στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Είναι επικίνδυνες καταστάσεις τόσο για τους ασθενείς στα νοσοκομεία της περιφέρειας, όσο και για τους ίδιους τους νοσοκομειακούς γιατρούς που αυτή η τακτική. Απαιτούμε να σταματήσει άμεσα, απαιτούμε να γίνουν πράξη όλα αυτά που ζητάμε και τώρα και όλο το προηγούμενο διάστημα για μαζικές μόνιμες προσλήψεις, για προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων στα νοσοκομεία και στις κλινικές ταυτόχρονα και να δοθούν και τα κίνητρα που ζητάμε, οικονομικά και λοιπά κίνητρα, με διπλασιασμό των απολαβών και μείωση του εργάσιμου χρόνου μας, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε τις υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας που μπορούμε. Λόγω της έξαρσης των εποχικών λοιμόξεων υπάρχει μεγάλος χώρος εργασίας. Το αναφέραμε και χθες στη συνέντευξη τύπου ότι ο αριθμός των εισαγωγών στις γενικές εφημερίες φτάνει τους 80 στις παθολογικές κλινικές. Άρα, επομένως, γενικές εφημερίες μιλάμε για μια δύναμη 100 ασθενών σε κάθε παθολογική κλινική περίπου. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει φόρτος εργασίας, υπάρχει πίεση και κάθε μετακίνηση καθενός από εμάς προς άλλα νοσοκομεία δυσχεραίνει τις συνθήκες εκείνων που μένουν πίσω.